Στην καρδιά μιας ευρωπαϊκής μεγαλούπολης πράγματι έγινε η επίθεση αυτή, τα αίτια της οποίας δεν έχουν γίνει γνωστά, ούτε έχει αναλάβει κανείς την ευθύνη μέχρι στιγμής. Τραυματίστηκαν πάντως ελαφρά ένας στρατιώτης και ο δράστης, ο οποίος είναι λιβικής καταγωγής όπως αποκαλύπτεται, ο οποίος έχασε το ένα του χέρι. Αυτές είναι και οι πρώτες εικόνες που πήραμε, δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής τουλάχιστον περισσότερες λεπτομέρειες, δεν έχουν γίνει γνωστές. Και πάμε ξανά στο Λονδίνο. Τουλάχιστον 20 μέλη της οικολογικής οργάνωσης Greenpeace παραμένουν στη στέγη του κτηρίου του Βρετανικού Κοινοβουλίου, όπου σκαρφάλωσαν χθες με στόχο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Σήμερα ανοίγουν οι εργασίες του Βρετανικού Κοινοβουλίου μετά τις θερινές διακοπές και τα μέλη της οικολογικής οργάνωσης θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να υποδεχθούν τους Βρετανούς βουλευτές με ένα μανιφέστο 12 σημείων. Αλλάξτε πολιτική ώστε το κλίμα, γράφουν τα πανό που βλέπουμε και τα οποία ξεδίπλωσαν. 20 από αυτούς κατέβηκαν τα ξημερώματα και τελικά συνελήφθησαν από την αστυνομία. Παραμένουν, όπως τους βλέπουμε εδώ στις εικόνες, πεφοδιασμένοι με ζεστά ρούχα, υπνόσακους και τρόφιμα. Μάρο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εμείς επιστρέφουμε στα δικά μας. Παρουσία του Πρωθυπουργού γιορτάστηκε το πρωί η 65η επέτειος της απελευθέρωσης της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης πραγματοποιήθηκε η έπαρση της σημαίας και αμέσως μετά ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στον άγνωστο στρατιώτη. Μαθήτρες του Λυκείου Ελληνίδων μεταφέρουν τη γαλανόλευκη στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, όπως και τον Οκτώβριο του 1944, όταν τα γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν από την Αθήνα. Σήμερα, 65 χρόνια μετά, σε ειδική εκδήλωση, έγινε η έπαρση της σημαίας παρουσία του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Πολιτισμού, του Δημάρχου Αθηναίων, εκπροσώπων των κομμάτων και της στρατιωτικής ηγεσίας. Στην ομιλία του, ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε την ανάγκη για ενότητα. Η μέρα αυτή είναι για μένα ιδιαίτερη για έναν παραπάνω λόγο. Γιατί η ιστορία το θέλησε να είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, εκείνος που σαν σήμερα, πριν από 65 χρόνια, είχε την τιμή να υψώσει ξανά τη γαλανόλευκη στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ήταν πρωί της 12ης Οκτωβρίου όταν τα γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν από την πόλη της Αθήνας. Ύστερα από 1264 μέρες κατοχής, ο Αγγελωτός Σταυρός κατεβαίνει από την Ακρόπολη για να υψωθεί και πάλι γαλανόλευκη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους και πανηγυρίζει. Η Τριμελής Κυβερνητική Επιτροπή ενημερώνει την εξόριστη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου για την απελευθέρωση της Αθήνας. Σήμερα είναι η μέρα συλλογικής ιστορικής μνήμης για τους αγώνες που όλοι οι Έλληνες έκαναν πριν από 65 χρόνια. Σήμερα μας υπενθυμίζεται ότι το συμβόλαιο της ελευθερίας είναι γραμμένο με αγώνες και αίμα. Μετά την έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, καθώς και μέλη αντιστασιακών οργανώσεων, κατέθεσαν στεφάνια στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη προς τιμή εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για τη λευτεριά. Το δραματικό διπλωματικό παρασκήνιο της νύχτας των ημείων έρχεται στο φως από τη δημοσίευση των απόρριτων τηλεγραφημάτων των Αμερικανικών υπηρεσιών, τα οποία περιλαμβάνονται στο βιβλίο που έγραψαν οι συνάδελφοι Μιχάλης Ιγνατίου και Αθανάσιος Έλλης. Το βιβλίο παρουσιάστηκε πριν από λίγο. Την παρουσίαση παρακολούθησε ο Χρήστος Τσιγουρής και θα μας πει περισσότερα. Χρήστο. Άγνωστες πτυχές από την κρίση των ημείων το 1996, Αντώνη, έρχονται στο φως για πρώτη φορά μέσα από τα απόρριτα τηλεγραφήματα Αμερικανικών υπηρεσιών και κυρίως μεταξύ της Αμερικανικής Πρέσβειας στην Αθήνα και της Ουάσιγκτον. Στις 385 σελίδες του βιβλίου, το Μιχάλη Ιγνατίου και το Αθανάσιο Έλλης, ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον για το Έθνος και το Μέγκα και την Καθημερινή αντίστοιχα, παρουσιάζονται λεπτομέρειες από τις ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις και την εμπλοκή των Αμερικανών στην επίλυση και την αποκλιμάκωση της κρίσης. Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε από τον Διευθυντή του Έθνους Γιώργο Χαρβαλιά και της Καθημερινής Αλέξη Παπαχελά σε μια κατάμεστη αίθουσα κεντρικού βιβλιοπωλείου της Αθήνας, παρουσία πολιτικών, εκδοτών και δημοσιογράφων, αλλά και πάρα πολλών διπλωματών. Μάλιστα. Το τρίπτυχο No Ships, No Troops, No Flags θα μείνει στην ιστορία. Όχι πλοία, όχι στρατός, όχι σημαίες. Ήταν μια συμφωνία για την απαγκίστρωση και ήταν μια δύσκολη προσπάθεια, όπως μας είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, γιατί κατάφεραν να πάρουν αναλύωτα συγκεκριμένα τηλεγραφήματα κάνοντας χρήση της αμερικανικής νομοθεσίας. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο, και ας ακούσουμε μια δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο καλός συνάδελφος και συγγραφέας εκ των συγγραφέων του βιβλίου, Μιχάλης Ιγνατίου. Χρησιμοποιήσαμε έναν νόμο που υπάρχει στην Αμερική, ο λεγόμενος Freedom Information Act. Θα τον έλεγα στα ελληνικά ο νόμος για την ελευθερία στην πληροφόρηση. Δίνει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχει στην υπόθεση που ερευνάς το αποκαλούμενο δημόσιο συμφέρον, να κερδίσεις έγγραφα. Σίγουρα δεν είναι εύκολο.
Ήταν στην αρχή πολλές και απανωτές, απλά δεν απογοητευτήκαμε. Αποδείχθηκε ότι είχαμε καλά επιχειρήματα και δεν ήταν δικαιολογία το δημόσιο συμφέρον. Πρέπει να σου πω ότι ήμασταν αποφασισμένοι να φτάσουμε και στα δικαστήρια. Αυτό το ήξερε η αρμόδια επιτροπή. Πολλές φορές κοντέψαμε να μας λύσουν τις διαφορές, διότι πρόκειται για επίλυση διαφορών πια τα δικαστήρια. Σημασία έχει ότι μπορέσαμε μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, διότι όπως ξέρεις τα απόρριτα έγγραφα ποτέ δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα ή αν βγουν θα βγουν μετά από 30 χρόνια. Σημασία λοιπόν έχει ότι σε μικρό χρονικό διάστημα μπορέσαμε να πάρουμε αυτά τα έγγραφα. Πρέπει να σου πω ότι δεν μας χάρισε κανένα έγγραφο και δεν κάναμε καμία απολύτως παρανομία για να πάρουμε έγγραφο. Αν είχαμε κάνει παρανομία, επειδή είμαστε και οι δύο διαπιστευμένοι στο State Department, δημοσιογράφοι, θα ήμασταν τώρα στη φυλακή. Χαίρετε.